Καλησπέρα από tabula.gr. Είμαστε στο γήπεδο της έδρας της Αναγέννησης Πετρούπολης. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Αναγέννησης Πετρούπολης και Αστέρα Γλυφάδας ήρθε υπέρ του Αστέρα Γλυφάδας με 4-0. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας του Αστέρα Γλυφάδας, τον κύριο Τσαμπίρα Νίκο. Κύριε Τσαμπίρα, κύριε προπονητά, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Προηγηθήκατε σχετικά νωρίς. Το αποτέλεσμα είναι υπέρ σας. Μερικά σχόλια για το αποτέλεσμα. Βασικά, ήμασταν πολύ σοβαροί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προηγηθήκαμε νωρίς. Μετά, για κάποιο διάστημα, περίπου 20-25 λεπτά, το παιχνίδι ισορρόπησε. Ευτυχήσαμε να βάλουμε ένα γκολ στο τέλος του ημιχρόνου, να κάνουμε το 2-0, και εκεί λίγο τα πράγματα να γίνουν πιο εύκολα για μας. Στην επανάληψη, όπως είδατε, όλοι ήμασταν καθολικά ανώτεροι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ στην πορεία, αλλά κρατάμε τους τρεις βαθμούς και προχωράμε. Πολύ ωραία. Σχετικά με την καινούρια σεζόν, έχετε κάποιες καινούριες μεταγραφές? Έχουμε πάρει κάποιους παίχτες, έχουμε κρατήσει όλο τον περσινό κορμό της ομάδας. Βήμα-βήμα πάμε. Προσθέτουμε 1-2 άτομα που χρειαζόμαστε. Δεν κάνουμε ούτε υπερβολές ούτε τίποτα. Έχουμε μια καλή ομάδα, μια καλή χημεία μεταξύ μας. Πολύ καλά αποδυτήρια, καλά παιδιά. Γενικώς το ευχαριστούμαστε αρκετά. Πολύ ωραία. Για τις άλλες ομάδες του ομίλου, έχετε κάποια... Δεν έχω εικόνα όλων των ομάδων. Έχω δει 2-3 ομάδες, δεν τις έχω δει όλες. Έχουμε ένα καλό επίπεδο όλες οι ομάδες, θεωρώ. Σε λεπτομέρειες θα κρίνουν τα παιχνίδια. Μια απουσία, μια καλή μέρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε όλα τα παιχνίδια το ίδιο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις δηλώσεις. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.